κίτρινα, κόκκινα, ροζ, μοβ, μπλε. Είναι τα χρώματα που κυριαρχούν στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην πλατεία που υποδέχθηκε την Άνοιξη. Ντύθηκαν με τα πιο όμορφα χρώματα τα λουλούδια στην πόλη, μαρτυρώντας ότι έφτασε η Άνοιξη. Μαζί με τους διαφορετικούς τόνους χρωμάτων, αναδύονται κάθε λογής αρώματα. Οι συνθέσεις με πέτρες και πύληνα αντικείμενα στα παρτεράκια προσθέτουν μία ακόμη πινελιά στον καλοπισμό του περιβάλλοντα χώρου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, κ. Γιάννη Τουρτούρα, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να δώσει μία νότα αισιοδοξίας στους Σεραίους στις δύσκολες αυτές εποχές που περνάμε. Είναι μία προεκλογική δέσμευση. Είναι ένα θέμα και όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν θα ξεχάσω την εντολή που μου έδωσε ο Δήμαρχος την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Πρασίνου. Στόχος μας είναι πραγματικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε όλοι να δώσουμε μία νότα αισιοδοξίας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα δείτε στην πόλη. Δείξαμε τα δείγματα γραφής πέρυσι. Θα δείτε φέτος σε πολλές γειτονιές να δίνουμε χρώμα και άρωμα. Φέτος, όπως λέει ο Αντιδήμαρχος, το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στις πλατείες των χωριών, ώστε να γίνει πράξη για άλλη μια χρονιά το σύνθημα «Όμορφη και καθαρή πόλη». Θα επεκταθεί και στις γειτονιές. Βεβαίως, ήδη θα μπει φυτικό υλικό σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει από πέρυσι και ήδη θα μπουν και άλλες πλατείες και σε άλλες γειτονιές φυτικό υλικό. Θέλουμε μια πόλη όμορφη, θέλουμε μια πόλη καθαρή, χωρίς χόρτα, με όμορφα χρώματα και αρώματα, παιδιά.